Η ίδια αισθανόταν υπέροχα μέσα στα ρούχα που είχε διαλέξει να φορέσει. Οι υπόλοιπες κοπέλες δεν είχαν την ίδια αίσθηση και εντύπωση. Έρχεται η Χριστίνα Μπίτα. Γιατί γελάς, πες μου. Κοίτα να δεις που έχουν μπερδευτεί όλες από τις κριτές και θα μου βάλουν ένα τώρα. Όχι ρε φίλε, λες θα πάθουμε καμιά τέτοια πανορεθρία τώρα. Να σου βάλουν κανένα ένα επειδή οι κριτές είπαν αυτά τα πράγματα. Κοίτα να δεις. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι δεν μπήκες με τέκνο. Αυτό την προηγούμενη φορά θεώρησες ότι μπορεί να είναι ένα μικρό αγκάθι στη βαθμολογία σου. Δεν έχουμε ακούσει τέκνο. Προχωράμε. Πού πηγαίνουμε? Λοιπόν, ο γιος μου κάνει ιστοπλοεία χρόνια πολλά και μας στείλανε email ότι έχουμε αλλάξει προπονητή φέτος και πάμε Σάββατο πρωί πριν την προπόνηση να γνωριστούμε όλοι οι γονείς. Ξέχασα να βάλω το γυαλί. Μη μας τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Μη. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν Σάββατο πρωί να γνωρίσουμε τον προπονητή. Ναι. Αυτό κάνει και ρήμα, είναι σαν πειματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Και έχεις ντυθεί, ας πούμε, με τα χρώματα της θάλασσας. Ναι, γιατί είμαστε στο ναυτικό όμιλο Marina Flisbu. Στο ναυτικό όμιλο, ναι, ναι. Και θα πάμε μετά και μια βόλτα στο Flisbu. Μάλιστα. Το τερπνών μετά του ωφελή μου, Χριστίνα μου. Βαθμολογήστε. Αμάντα, έχει γράψει και μπέρδεμα και κάτι καρδιές και ένα-ένα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν την είδα πίσω... Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω πραγματικά. Ναι. Πριν αρχίσει το σημερινό επεισόδιο, αυτό βλέποντας την έτσι, αυτό τη Χριστίνα, θα τις έβαζε σε ένα άλλο βαθμό? Όχι. Γιατί όταν την είδα πίσω και έφτιαχνε τα μαλλιά της, την κοιτάω και της λέω, ντύθηκες. Και μου λέει, ναι. Λέω, okay. Ναι. Όλοι μας μπορεί να έχουμε μια δύσκολη στιγμή και μια ατυχία. Φυσικά. Okay? Μπράβο. Έτσι έγινε και το έχω πει νομίζω και στην Απολεόν ότι έχω αλλάξει ντύσιμο. Τι ώρα σου είπα? 10 η ώρα το πρωί. 10 η ώρα το πρωί. Για τους λόγους μου. Έγινε κάτι. Απλώς δεν επέλεξα να έρθω εδώ και να κλαίγομαι ότι κάτι έτυχε. Ήρθα εδώ γιατί μιλάμε για ρούχα. Επέλεξα να χαμογελάω. Όλα τα κορίτσια ξέρουν ότι εκφράστηκα και πίσω ότι δεν νιώθω καλά σήμερα. Δεν ήταν αυτά τα ρούχα που θα ήταν για αυτό το κόνσεπτ. Το είπα στις περισσότερες. Okay. Και με την Απολεόν το λέγαμε. Και γι' αυτό γελάω γιατί να κλάψω. Ναι, εγώ όμως περίμενε τώρα γιατί μπερδεύτηκα. Θεώρησα έτσι όπως ήρθες ότι εσύ πίστευες ότι παρόλο που έχεις ντυθεί έτσι, τα κορίτσια δεν θα βάζαν άσους. Θα βάζαμε παραπάνω βαθμολογία. Ισχύει και αυτό? Γιατί αυτό μου είπες. Ναι, είπα ότι okay, έχουν επηρεαστεί είναι μένα από τα σχόλια, αλλά όχι ότι δεν περίμενα άσους. Προφανώς και περίμενα. Ίσως όχι τόσους πολλούς. Από πού δεν περίμενες τους άσους, δηλαδή? Από πού δεν περίμενα? Ναι, λοιπόν, από, τους άσους που από τη Διονυσία δεν περίμενα άσο. Εδώ μου βάλατε μένα όλες άσο και δύο. Εγώ σου βάλα δύο. Εγώ θες να σου αιτιολογεί. Άσχετο αυτό. Ξέρω ότι δεν το κάνεις. Για να απαντήσω σε αυτό. Δεν βλέπω κανέναν βαθμό. Ωραία, μισό λεπτό. Άλλο έχω ρωτήσει. Ναι. Από τη Διονυσία περίμενες δύο. Από ποιον ναι, άλλο περίμενες? Η Αμάντα πάντα βάζει δύο, να λέμε και την αλήθεια. Περίμενες δύο και από την Αμάντα, παρόλο που σου είχε πει αν είσαι εντυπωσιακημένη έτσι, περίμενες δύο. Αυτά θα έλεγα. Μπορεί να έχουμε μια στοχεία, μπορεί το οτιδήποτε. Ήρθες χαμογελώντας, δηλαδή ότι το περίμενες όντως ότι θα πάρεις το ένα. Ναι, γιατί άλλαξα τον ντύσιμο τελευταία καλύτερα στιγμή. Καλύτερα να έβαζες ένα σετ, κατά τη γνώμη μου. Ωραία, ενώ, κατά τη γνώμη σου. Κατά τη γνώμη μου επέλεξα να πάρω διαφορετικά κομμάτια
και ας πάρω άσους, παρά να έρθω με κάτι safe. Γελοποιείς μόνη σου το ντύσιμό σου. Αυτό μας έδειξες να καταλάβουμε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ωραία, άλλο το τι κατάλαβες και λες, και άλλο το τι γιατί έδειξα εγώ. Έφτασες εκεί και λες, κοίτα που θα πάρω ένα, γιατί έχουν επηρεαστεί οι κοπέλες από τους κριτές. Εντάξει, έκανα μία πλάκα. Απαγορεύεται να κάνουμε και πλάκα. Εγώ δεν την κατάλαβα. Δεν την κατάλαβα την πλάκα. Άμα απαγορεύεται, πείτε το μου, ρε παιδιά. Δεν την κατάλαβα την πλάκα. Είναι σαν να εσύ ίδια μας οθούσες να σου βάλουμε το ένα. Εντάξει τώρα, οκ. Ναι, ήταν αυμηχανία αυτό. Εγώ δεν την κατάλαβα. Εσείς στη Χριστίνα μπορεί να την ξέρετε καλύτερα. Εγώ σαν Γεωργία δεν την κατάλαβα. Θέλω να μάθω γιατί η Ελένα έχει βάλει δύο. Να μου το εξηγήσει, θέλω. Αν έβαζε ένα αρβιλάκι σαν της μορτασίας μαύρο και άλλαζε τσάντα, για μένα θα ήταν ένα ok look. Γι' αυτό δηλαδή δεν μ' αρέσει, δεν θα το φόραγα ποτέ, αλλά με αυτές δύο λαγές για μένα θα ήταν ένα look ok που θα τις πήγαινε και θα πήγαινε και εκεί που θέλει να πάει σήμερα. Άρα σε αυτό θα έβαζες δύο. Ναι. Να σου κάνω, τώρα το μιλάς σοβαρά. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Αν θα είχε, θα τις έβαζες και εμένα με έχει τρίξει από το στόχο. Α, θα τις έβαζα τρία με αυτό. Τρία είναι και όλα τρία, αρέσει. Το ένα και το δύο και δεν βλέπετε τίποτα. Το κρατούμε. Πετάχτηκε και η Χριστιανά να μου πει αν βαριέμαι. Εγώ δεν σε ρώτησα αν βαριέσαι, δεν πιστεύω ότι βαριέσαι. Και λες, αν θα έβαζε, θα τις έβαζα δύο. Δεν τα φοράει αυτά. Φοράει ποτά πράγματα και καλώς να έχει αρχίσει να φοράει. Δεν τα φοράει σήμερα εννοεί η Χριστιανά. Α, ναι, και εγώ άλλες φορές της Χριστίνας θα τις έβαζα δύο και τρία και τέσσερα. Σταυρώστε με που έβαλα έναν βαθμό παραπάνω. Παιδιά, σταματήστε αυτή την καραμέλα. Δεν σταυρώνουμε κανένα, ρε παιδί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, okay, Ελένα. Επειδή έχουν γυρίσει όλα τα κορυφαία. Αν με ρωτάς, Χριστιανά, ναι, έχω αρχίσει και βαριέμαι. Τώρα σου το λέω. Ναι, εντάξει, αλλά... Να πω λίγο. Ορίστε. Τώρα θα πω εγώ. Πόσο σου έβαλε η Ελένα. Ένα. Ένα. Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να πεις και εσύ ένα μου έβαλα. Ναι, εγώ ναι, και εδώ ένα έβαλα. Λοιπόν, θα αρχίσω να ασχολούμαι με τη βαθμολογία, να ξέρετε από εδώ και πέρα, γιατί βλέπω λοιπόν τι γίνεται. Τώρα είναι η ώρα που θα πω εγώ το μέσο όρο στη Χριστίνα. Είναι 1,2. Ευχαριστώ πολύ. Μου λες πάντα τον μέσο όρο πριν στον πω, ε. Δυνατή.